Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Εμείς σαν μέσο ενημέρωσης κυνηγάμε από πίσω την επικαιρότητα. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που σας εκπροσωπούν στο να σας φέρνουν μπροστά σας τα σοβαρά θέματα του τόπου μας. Έτσι λοιπόν, σοβαρότατο θέμα αποτελεί και τι άλλο από την εκλογική αναμέτρηση των κομμάτων στις 6 του Μάη. Έτσι λοιπόν, επειδή οι αξιότιμοι υποψήφοι αλλά και οι βουλευτές μας μέχρι σήμερα είναι, σαφώς έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις να έχουν την τελευταία επαφή, την συνεχή επαφή, γιατί δεν έχουν σταματήσει να την έχουν επαφή, με το εκλογικό σώμα, με εσάς, με εμάς. Έτσι λοιπόν, επειδή ξέρουμε τη δύσκολη χρονική κατάσταση να τρέχουν σε στούντιο και σε αυτό και εκείνο και τ' άλλο, εμείς τους παρακαλέσαμε να τους τη φυλάξουμε στο γραφείο τους και να διευκολύνουμε την κατάσταση ούτως ώστε και αυτή ο κύριος Γρηγοράκος στην προκειμένη περίπτωση και εμείς, εσείς με εμάς δηλαδή, εγώ σας εκπροσωπώ, να μπορέσετε να έχετε ιδία αντίληψη το τι μας λέει. Ο κύριος Γρηγοράκος που θα ήταν 10 λεπτά στο στούντιο, ενώ τώρα μπορούμε να είμαστε 40-50 μία ώρα, χωρίς πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να σας... Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον κύριο Λεωνίδα Γρηγοράκο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας δεχθεί και να του απευθύνουμε μερικά ερωτήματα ή να μας πει αυτός ό,τι νομίζει πιο χρήσιμο που πρέπει να ξέρετε εσείς. Αυτό είναι ο βασικός μας στόχος. Κύριε Γρηγοράκο. Καλημέρα κύριε Κολούρη. Αγαπητέ Λεωνίδα, γιατί εσάς που σας έχουμε σε καθημερινή βάση κοντά μας και εσάς και τους υπόλοιπους βουλευτές εδώ της περιοχής μας, σας έχουμε μάθει πλέον με τα μικρά σας ονόματα. Σας θεωρούμε πιο οικείους. Ξεκινάμε να ευχαριστώ σε εσάς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Λάκωνες πολίτες, στο λαό της Λακωνίας που για 12 συνεχή χρόνια με επιλέγουν να είμαι πρόσωπός τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τους ευχαριστώ λοιπόν όλους μέχρι τα σήμερα. Έχετε δώσει βέβαια εξετάσεις, ξέρουμε τον αγώνα που δίνατε όλα τα χρόνια αυτά για τα θέματα της Λακωνίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πλέον το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ανήκετε σαν δύναμης, έχει αλλάξει αρχηγό. Έχουμε τον κύριο Βενιζέλο, έχουμε νέες διεργασίες εσωτερικές. Κύριε Βενούρη, από τις 6 του Μάη και μετά, αν και έχει προηγηθεί η αλλαγή του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ από τις 18 του Μάρτη, πιστεύω ότι πάμε σε μια καινούργια αρχή. Αυτό και, τελειώνει, το λέω με έμφαση, αυτό το λέω στον φίλο Αντώνη Φελούρη, σε όλους τους Λάκωνες, τελειώνει η εποχή της παρακμής. Αυτό υπήρχε είναι σημαντικό που μας λέτε. Υπήρχε μια παρακμή και στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Η πολιτική είχε χάσει τη γοητεία της, την αξιοπιστία της, την αξιοπρέπειά της. Οφείλουμε μετά από τις 6 του Μάη να δούμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Ελλάδα, να κάνουμε συνδυασμούς, συσκέψεις, συμπράξεις, να κάνουμε πράγματα που σε άλλες εποχές θα ήταν αδιανόητα να γίνουν μεταξύ των κομμάτων. Θα πρέπει να ανοίξουμε το παιχνίδι σε όλες τις παρατάξεις και εφόσον βέβαια τα γεγονότα δείχνουν ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση, θα πρέπει να φτιάξουμε μια δυνατή κυβέρνηση την επόμενη μέρα να διαχειριστεί τα μείζωνα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Έχει προκλήσεις, κύριε Φελούρη, η Ελλάδα. Επειδή αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά και σοβαρά, πολύ σοβαρά, για μας, για τους πολίτες, αποτελούν, ας το πούμε, στοιχείο ελπίδας.
για καλύτερες ημέρες, όταν μπορέσετε μέσα στο κοινοβούλιο, όποιο όπως διαμορφωθεί, να έχετε μία συνεννόηση από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά. Δεν έχει σημασία η παράταξη. Μου δίνετε ευκαιρία να απαντήσω σε ένα ερώτημα από εκτός ενός συμπατριώτη μας, ο οποίος μου λέει: ενοχλούμε όταν μιλάτε στον κύριο Φελούρη. Ναι. Γιατί ξέρετε, πηγαίνω κάθε μέρα σε όλα τα χωριά και ευχαριστώ όλους τους λάκκους που με υποδέχονται με την αγάπη τους. Βέβαια είναι θυμωμένοι οι περισσότεροι συμπατριώτες μας με αυτά που έχουν γίνει και δίκιο έχουν. Και δίκιο έχουν. Ναι. Γιατί αλλάξαμε άρδιν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τα όνειρά τους. Ξέρετε, ένα πρόγραμμα για τη ζωή τους. Μου είπε λοιπόν ένας φίλος συμπολίτης ότι δεν καταλαβαίνω τον όρο που χρησιμοποιείται στον κύριο Φελούρη, δημοκρατική παράταξη. Δημοκρατική παράταξη για μένα, κύριε Φελούρη, είναι ότι δεν είναι ακραίο. Δηλαδή, δέχομαι τα όρια της δημοκρατικής παράτασης ότι ξεκινάνε από τη Νέα Δημοκρατία, από τη δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και φτάνουν μέχρι το ΚΚΕ. Και το ΚΚΕ. Και το ΚΚΕ. Εάν λοιπόν μέσα σε αυτό το χώρο κινείται ένας πολίτης, τον θεωρώ δημοκρατικό πολίτη. Δημοκρατικό πολίτη, εγώ κύριε Φελούρη, θεωρώ έναν ο οποίος δεν δέχεται το Σύνταγμα και τους νόμους και ακολουθεί ακραίες συμπεριφορές. Μου επιτρέπετε. Αυτή είναι για μένα η έννοια της δημοκρατικής παράταξης και του δημοκράτη πολίτη, έτσι. Μα το Σύνταγμα μας είναι δημοκρατικό. Πολύ δημοκρατία. Είναι. Έχει τα ερωτηματά του, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, αλλά δεν καταλάβατε. Το καλύτερο το παλεύουμε. Είναι σχετικό. Και είπα και εγώ ότι αν βρεθεί ένα δημοκρατικό, ένα άλλο πολίτευμα που είναι πιο καλό από τη δημοκρατία μας. Δηλαδή θα ήταν καλύτερα να έχουμε δικτακτορία. Όχι, θέλω να σας πω λοιπόν ότι. Δεν θα ήταν καλύτερα. Όχι, τη δημοκρατία. Απαντώ στον αγαπητό πολίτη που σας έθεσε αυτό το ερώτημα. Ναι. Δηλαδή έχουμε ή δημοκρατία που υπάρχει μια διαδικασία εκλογών, σύνταγμα το ένα, το άλλο που εφαρμόζονται, και από την άλλη μεριά δικτακτορία, οποιαδήποτε δικτακτορία, η οποία βάζει στην άκρη το Σύνταγμα και εφαρμόζει δικού του. Πιο απλά, κύριε Φελούρη, να το εξηγήσω αυτό. Να το εξηγήσω αυτό. Δημοκράτες, πολίτες υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυρία Μπακογιάννη και στο ένα. Δημοκράτες πολίτες δεν υπάρχουν πέρα από τα κόμματα. Δηλαδή τα κόμματα της άκρα δεξιάς και της άκρα αριστεράς νομίζω ότι είναι κόμματα τα οποία δεν σέβονται το Σύνταγμα, δεν σέβονται τους νόμους και νομίζω ότι στην πλειονότητα της κοινής γνώμης, αν ρωτήσεις, ξέρω εγώ, αν ένα κόμμα από αυτά τα οποία βρίσκονται στις παρείες της άκρα δεξιάς και της άκρα αριστεράς, θα σου πει ότι δεν είναι δημοκρατικό κόμμα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν, εγώ τον δημοκρατικό πολίτη σέβομαι τον πολίτη, ο οποίος έχει σημείο αναφοράς σε ένα κόμμα που δεδομένο είναι δημοκρατικό, έχει δημοκρατική δομή, έχει δημοκρατικά πιστεύω και πάνω απ' όλα δέχεται το σύνταγμα του. Μα και εσείς δεν. Αυτό είναι. Θέτετε τον εαυτό σας στην εκλογική αναμέτρηση και στην προτίμηση. Εγώ ξέρετε, κύριε Φελούρη, και γελάω τώρα για αυτές. Εγώ θέλω να με ψηφίζουν άνθρωποι και έχω την ευτυχία και το κάνω αυτό και με ψηφίζουν, δηλαδή έχω αυτή την ευκαιρία. Με ψηφίζουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν, ξέρω εγώ, και στη δεξιά, δηλαδή στη συντηρητική παράταξη, που είναι δεδομένο αυτό, έτσι, ότι η χώρα είναι ξεχαρισμένη στην Ελλάδα. Και στον κεντρό χώρο και στην κεντρο αριστερά. Τώρα λιγάκι έχουν μπερδευτεί. Ναι, έχουν μπερδευτεί. Και στην, όχι, γι' αυτό τα λέω έτσι. Και στην αριστερά. Δηλαδή έχω την ευτυχία, την τύχη. Να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος με αποδέχονται και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο χώρο, ξέρω εγώ, το συντηρητικό. Έτσι. Όπως είναι οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, conservatives, συντηρητικοί, δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι. Ναι, ότι το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Αμερική, το Δημοκρατικό Κόμμα, λοιπόν, υπάρχει, ξέρω εγώ, η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, υπάρχουν, ξέρω εγώ, η αριστερά στην Ελλάδα και είμαι πολύ ευτυχής ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτούς τους χώρους που με στηρίζουν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θεωρώ δηλαδή ότι ένας δημοκρατικός πολίτης πρέπει να κινείται μέσα σε αυτό το εύρος. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Και νομίζω ότι εσείς δεν έχετε ξεφύγει και καταπιστεύω σας. Δεν είναι δημοκρατική συμπεριφορά να μην αφήνεις τον άλλο να μιλάει, να μην αφήνεις τον άλλο να εκφράζεται. Ή ξέρω, ας πούμε, να έχεις σκηνές βίας από τη μία πλευρά, από την άκρα δεξιά και από την άκρα αριστερά. Σκηνές βίας και η βία γενικά, η βία και ο θυμός, κύριε Φελούρη, είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχεται κανένα σύνταγμα, κανένα δημοκρατικό πολίτευμα και είναι η χειρότερη σύμβουλη, ειδικά στην περίοδο που περνάμε. Η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία τη δημοκρατική. Ο θυμός είναι ένα και το συνέστημα. Όταν πάμε να επιλέξουμε ειδικά αυτές τις μέρες το κόμμα το οποίο θα μας κυβερνήσει στις 6 του Μάη ή μετά από τις 7 του Μάη, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ νυφάλιοι την ημέρα των εκλογών, να έχουμε συζητήσει με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας,
τα υπέρ και τα κατά μιας θετικής ή μιας αρνητικής ψήφου, το τι θα ψηφίσουμε και τι εκφράζει το κάθε κόμμα που θα ψηφίσουμε την επόμενη μέρα. Αυτό για μένα το θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει οι λάκωνες πολίτες αυτό να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους όταν πάνε να ψηφίσουν. Εγώ δεν τους λέω ότι θα ψηφίσουν, τους λέω όμως να ψηφίσουν δημοκρατικά κόμματα, κόμματα τα οποία έχουν μια πρόταση εξουσίας και την επόμενη μέρα αυτά τα κόμματα μπορούν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα μας. Αυτή είναι η τουλάχιστον δικιά μου ευχή. Ναι, αλλά εδώ εκ των πραγμάτων παρουσιάζεται ότι ορισμένα κόμματα, δεν εννοώ τα ακραία, εννοώ τα δημοκρατικά κόμματα, δεν έχουν κάνει προτάσεις συγκεκριμένες για διακυβέρνηση. Ναι, υπάρχει το όχι χωρίς να προτείνει κανείς τίποτα. Αυτό δεν είναι όμως. Αυτό ο πολίτης πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη. Δηλαδή είδα χθες, ας πούμε, είδα σε ένα κόμμα που έλεγε ή εμείς ή αυτοί. Απειλή. Ναι. Τι θα πει η εμείς ή αυτοί. Μπορούμε όλοι μαζί. Εγώ θα λέω, εγώ μπορώ να πω. Εγώ μπορούμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το δικό μου σύνθημα. Εγώ δεν αποκλείω κανέναν. Γιατί όλοι από τη δική του πλευρά, ο καθένας μας και όλα τα κόμματα μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη πορεία της χώρας, η οποία είναι πραγματικά δύσκολη. Πιστεύω, κύριε Φελούρη, την επόμενη μέρα θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατή κυβέρνηση, η οποία θα διαχειριστεί τις δύσκολες καταστάσεις που έχει πραγματικά που έχουν συσσωρευτεί στη χώρα, που οι πολίτες έχουν δοκιμαστεί τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν χάσει μέρος της αγοραστικής τους αξίας, της αξίας που είχαν χάσει. Έχουν χάσει υλικά αγαθά, έχει μειωθεί η ποιότητα ζωής τους. Δηλαδή, ο κύριος Βενιζέλος έκανε και μια δήλωση ότι θα σας πω, εγγυηθεί, λέει, τα 100 χιλιάρικα για ομόλογα. Τα ομόλογα, ναι, που χάσανε. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ήταν χθες στην προεκλογική του ομιλία, είπε ότι μετά από τις εκλογές θα πρέπει να συζητηθεί και η υπόθεση των ομολόγων έως 100.000. Αυτό που είχε πει και παλιά. Ακριβώς. Και που δεν το άφησε η Τρόικα να γίνει. Ναι. Το είπε πάλι χθες στην ομιλία του και αυτό είναι ένα σημαντικό. Είναι κάτι το σημαντικό, γιατί οι Έλληνες πολίτες αυτοί οι οποίοι πήγαν και έβαλαν τα χρήματά τους σε ομόλογα, το έβαλαν για καλό, δηλαδή στήριξαν και κράτησαν τα χρήματά τους στη χώρα. Στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή, που κάποιοι άλλοι τα χρήματά τους τα έπαιρναν και τα πήγαιναν στο εξωτερικό, αυτοί οι πολίτες εμπιστεύτηκαν για άλλη μια φορά αυτό την πατρίδα. Και πιστεύω ότι είναι άδικο αυτό. Οι άλλοι που εμπιστευτήκαν. Είναι άδικο αυτό που τους έγινε. Οι άλλοι που εμπιστευτήκαν τις τράπεζες και τα δώσανε στις τράπεζες για τοποθέτηση, είτε ομόλογα είτε τραπεζικά όμως ομόλογα, αυτοί δεν τα χάσανε. Όχι. Τα χάσανε αυτοί που εμπιστευτήκαν τα κρατικά ομόλογα. Ναι. Γι' αυτό ο κύριος Βενιζέλος θες είπε ότι μόλις μετά από τις εκλογές η μέρημνα θα είναι πολίτες οι οποίοι είχαν βάλει την αποταμίευσή τους έως 100.000 ευρώ να μην έχουν απώλεια του εισοδήματός τους. Θα το ξαναδούμε. Είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, πιστεύετε ότι θα μπορέσει να ανορθωθεί η οικονομία? Τι εννοώ? Η οικονομία, όχι μόνο η κρατική, εννοώ του δημοσίου, το δημοσιονομικό και τα τέτοια. Αυτά είναι θέματα πολύ υψηλού επίπεδου και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να αυτό διαχειριστούμε ή αν θα πρέπει να το διαχειριστούμε μαζί με τους Ευρωπαίους. Όμως, θα μπορέσουμε σε τοπικό επίπεδο να μειώσουμε τα κλειστά μαγαζιά, θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ανεργία. Θα μπορέσουμε, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή να δώσουμε χρήμα να κυκλοφορήσει ούτως ώστε να μειωθεί η ύφεση και στην περιοχή μας, αλλά μπράβο, να δώσουμε και μια ζωντάνια, ξέρω εγώ, στον πολίτη. Το ΕΣΠΑ, ξέρω εγώ, δεν θα λειτουργήσει, γιατί το ΕΣΠΑ θα λειτουργήσει και το ΕΣΠΑ και προσπαθούμε να βάλουμε και κάποια έργα στην περιοχή, να δουλέψει και η οικοδομή που έχει πραγματικά ακριβώς πεθάνει. Ακριβώς. Κοιτάξτε, κύριε Φελούρη, υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης. Γίνονται ενέργειες και από την πλευρά του πρόεδρου μας, του κ. Βενιζέλου, αλλά γενικά και από την πλευρά αυτής της κυβέρνησης που ακόμη συνεχίζει να κυβερνάει τον τόπο, της κυβέρνησης Παπαδήμου. Πριν από 15 μέρες, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έστειλε μια επιστολή στον Παρόζο. Είναι γεγονός, κύριε Φελούρη, ότι και με το Μνημόνιο 2 ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και αυτό πρέπει να το πούμε στο λαό, πρέπει να πούμε την αλήθεια στο λαό. Γιατί αν ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε την αλήθεια στο λαό μετά από το λαό ότι λεφτά υπάρχουν, έτσι, έπρεπε να βγει τον Μάρτιο, Απρίλιο, όταν έκατσε η σκόνη και είδαμε τελικά ποιο είναι το πραγματικό χρέος της ελληνικής οικονομίας, προθέσε τα 36 δις πρωτογενές έλλειμμα και το φτάσαμε τώρα, κύριε Φελούρη, το έχουμε φτάσει στα 2,5 δις
χτες ήταν μάλλον 2 δις, γιατί έχω μια τελευταία ενημέρωση. Και υπολογίζουμε ότι το 2015 θα είναι στα 9 δις πλεώνασμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Φελούρη. Όμως έχει, προσέξτε, ναι, έχει στεγνώξει όλη η αγορά. Για να φτάσουμε εδώ, για να φτάσουμε εδώ βέβαια, στύψαμε, όχι στεγνώσαμε, στύψαμε. Τελικά και τελευταία, ξέρω εγώ, έτσι το τελευταίο. Υπήρχαν και αδικίες όμως. Ναι, υπήρχαν και αδικίες στα οριζόντια μέτρα που πήραμε. Τώρα εντάξει, τον πληγώσαμε το λαό, τον θυμώσαμε το λαό, τον αδικήσαμε, πήραμε οριζόντια μέτρα. Σκληρά μέτρα, σκληρά μέτρα. Δηλαδή ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Γι' αυτό ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε: ζητάμε συγγνώμη. Και εγώ ζητάω συγγνώμη στη Λακωνία και στους Λάκωνες πολίτες για ό,τι έκανα στην αναλογία που το έκανα. Δεν διαχειριστήκα δημόσιο χρήμα. Εντάξει, ήμουν και ένας άνθρωπος που όπως ξέρετε, ο οποίος δεν είχε και την ανάλογη εξουσία. Δεν ήμουν στο στενό πυρήνα των συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέου. Είχα κάνει μια επιλογή για τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Να το πω με μια λέξη, ήμουνα στην απέξω. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Το βλέπαμε. Ναι. Και ο Γιώργος Παπανδρέου πιστεύω ότι πλήρωσε τις λάθος επιλογές του. Με το να μας φέρνει άτομα τα οποία δεν είχαν καμία εμπειρία από την πολιτική, δεν είχαν τη λαϊκή νομιμοποίηση. Οι περισσότεροι υπουργοί του κυρίου Παπανδρέου, κύριε Φελούρη, δεν είχαν λαϊκή νομιμοποίηση. Ήταν, ξέρω εγώ, βουλευτές επικρατείας, εξοικονομητικά στελέχη, προσωπικοί του φίλοι, τους οποίους είχε βρει σε διάφορα μέρη τα οποία δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε εμείς, οι οποίοι είχαμε επαφή με το λαό και είχαμε δώσει τη μάχη της ψήφου. Δυστυχώς, ό,τι έγινε, έγινε. Ας προχωρήσουμε μπροστά. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι λάθη γίνανε πάρα πολλά. Και για αυτά τα λάθη οφείλουμε ένα μεγάλο συγγνώμη στον ελληνικό λαό και εγώ όσο με αναλογήν ζητάω συγγνώμη στον λακωνικό λαό, διότι ξέρετε και εγώ ήμουν ένας κρίκος από αυτούς οι οποίοι ήμουν υποχρεωμένος να στηρίζω τις επιλογές ενός μεγάλου κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, διότι αν δεν τις στήριζα θα ήμουν υποχρεωμένος να είμαι έξω από το κόμμα. Εσείς και όταν φύγουμε, να παλεύετε από μέσα. Όταν φύγει λοιπόν κάποιος, το είχε πει ο Ήμιστος Σαβέροφ, όταν φύγεις από το Μαντρί θα σε φάνε λύκη. Και έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι ό,τι είναι να κερδίσεις, το κερδίζεις μέσα. Μέσα. Και όσοι φύγανε... Και όσοι φύγανε πραγματικά εξαφανίστηκαν. Έτσι. Αν θυμάστε το καλοκαίρι τον Αύγουστο, μία από τις μεγάλες μου έτσι, ξέρω εγώ, αμφισβητήσεις στο πρόσωπο του Παπανδρέου και της κυβέρνησης ήταν ότι δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας. Και επέμενα στην κυβέρνηση τη σημερινή. Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή ένα, δύο, τρία κόμματα με τον κύριο Καρατζαφέρη που έφυγε μετά. Και βέβαια και τότε θέθη το θέμα όταν το έβαλα. Θυμάμαι ήμουν στο Να Σου Πω και είχα μιλήσει στο Φλάσ, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Και τέθηκε το θέμα μάλιστα της διαγραφής μου. Ότι ο Γρηγοράκος δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, μιλάει, ξέρω εγώ, για μια άλλη διακυβέρνηση της χώρας και τα λοιπά. Απεδείχθη όμως, κύριε Φελούρη, ότι είχα δίκιο. Μετά από δύο μήνες έγινε αυτό που είχα πει. Φαινόταν στην κοινωνία. Όποιος πολιτικός έχει επαφή με την κοινωνία και συζητάει και ακούει τα προβλήματα. Τα βλέπει. Υπάρχει, τα καταλαβαίνει. Υπάρχει λοιπόν μια. Έτσι. Υπάρχει στη σχέση με τον πολίτη μια αλληλοενημέρωση. Μπορείς κάλλιστα αυτή την ενημέρωση, αυτό το προβληματισμό να το μεταφέρεις εκεί που πρέπει να το μεταφέρεις, έτσι, στα ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης. Εγώ είχα πει τότε ότι δεν πάει άλλο. Τα πράγματα είναι σε μια τόσο κακή κατάσταση οι σχέσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, που έπρεπε να γίνει κάτι για να εκτονωθεί αυτός ο θυμός. Και μας έδωσε την ευκαιρία η κυβέρνηση Παπαδήμου να εκτονωθεί η κοινωνία, όχι βεβαίως όπως θα θέλαμε. Αλλά πραγματικά εκείνο τον καιρό ήταν πάρα πολύ θυμωμένοι μαζί μας. Και πήραμε μια ανάσα, κύριε Φελούρη, τώρα 6 μήνες, που εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση είχε κι άλλο χρόνο, έπρεπε να πάρει κι άλλο χρόνο. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς πιστεύω ότι κάνει λάθος που επέβαλε τις εκλογές στις 6 του Μαΐ. Όχι ότι δεν είναι δημοκρατικό πολίτευμα, δημοκρατική, ξέρετε, ενέργεια του κύριου Σαμαρά, και ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, δικαίωμα του κύριου Σαμαρά σαν αρχηγός κόμματος να ζητήσει και να επιβάλλει εκλογές. Όχι ότι δεν είναι δημοκρατικό να πηγαίνουμε σε εκλογές. Ίσα-ίσα που είναι πάρα πολύ δημοκρατικό όταν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, πρέπει ο λαός να δίνει τις λύσεις. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία μπορούσε αυτή, επειδή βλέπουμε πια ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία και δεν θα βγει ένα κόμμα ώστε να κυβερνήσει, θα πάμε πάλι δηλαδή στο ίδιο μοντέλο μάλλον διακυβέρνησης. Θα πάμε δηλαδή με έναν περίπου πάλι πρωθυπουργό σαν τον κύριο Παπαδήμο, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Θα μπορούσαν λοιπόν αυτό το μοντέλο να το ακολουθήσουμε για ένα χρόνο ακόμη, να μπορέσουμε να αναταχθεί πολύ περισσότερο η οικονομία, να δούμε τι θα κάνουμε με το κράτος, κύριε Φελούρη, το οποίο είναι το μείζον θέμα της επόμενης μέρας των εκλογών. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια αυτό που έλειπε και αυτό που προσπάθησε και ο
Καραμαλής με τον Παυλόπουλο, αλλά τελικά δεν κατάφερε τίποτα, ήταν η επανείδηση του κράτους, όπως είχαν πει, που το 2004. Το είχε δηλώσει και. Το είχε δηλώσει και δεν έκανε τίποτα με αυτή τη δουλειά. Ναι. Και εμείς τώρα 2,5 χρόνια πάλι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι και δεν μπορούμε. Οι αντιστάσεις είναι τεράστιες. Δεν έχουν καταργηθεί οι ΔΕΚΟ, οι πόσες είναι. Οι αντιστάσεις είναι τεράστιες. Προσέξτε, το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Σας κατηγορούν γι' αυτό. Βεβαίως, το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Μα δεν ανοίξαμε κανένα επάγγελμα. Δεν ανοίξαμε κανένα επάγγελμα. Ναι, γι' αυτό έρχεται η Τρόικα και σας, ας το πούμε, επικαλείται αυτά τα πράγματα. Ναι, τα βλέπει. Και επιμένουν. Τα βλέπει. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Τα βλέπει. Ο κ. Δραγκούσης, ας πούμε, ξέρω εγώ, παραλίγο να διαλύσει τη χώρα για 4-5 μέρες πέσει στο φουλ, ας πούμε, ξέρω εγώ, σεζόν. Σε φουλ σεζόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον τουρισμό. Ακριβώς. Και λοιπόν, πάθαμε τη μεγαλύτερη ζημιά. Τις 3 μέρες είχε δισεκατομμύρια ευρώ έχασε η χώρα, ότι επειδή δεν χειρίστηκε πολιτικά το θέμα με τους ταξιτζίδες και με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Δηλαδή, κάναμε λάθη, κύριε Φελούρη. Δεν είναι δύο. Όμως, ναι, το θέμα δεν μπορούμε να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάναμε και πολλά πράγματα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια έγιναν. Φτιάξαμε ένα νομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Αυτή τη στιγμή πάλι προβλήματα με τους Πιτάνιες. Ο κ. Παμπινιώτης προσπαθεί, ξέρω εγώ, να κάνει μια διόρθωση ώστε να πάμε, ξέρω εγώ, σε εκλογές στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάναμε δηλαδή πράγματα, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, ό,τι υπάρχει στις εξεταστικές επιτροπές και ό,τι έχουμε στείλει στον εισαγγελέα, αρχίζει να φαίνεται. Δηλαδή, αυτό το σύνδρομο τιμωρησίας που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια αρχίζει να φεύγει από την Ελλάδα. Ξέρετε, άρχισε η εποχή πια τώρα που όλα αυτά τα 2 χρόνια που δουλεύαμε στη Βουλή, όλο το κοινοβούλιο, αρχίζει πια η δικαιοσύνη να παίρνει μπροστά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Μιλάτε βέβαια σε αυτό για το θέμα του Τζοχατζόπουλου και του Τζοχατζόπουλου και όλων. Αυτοί θα πάνε στον εισαγγελέα. Έχουν πάλι στον εισαγγελέα. Σα Siemens, εμείς είμαστε 150 άτομα. Άσχετα αν η Siemens έγινε ένα διακανονισμό και μα έδωσε 500 εκατομμύρια. Οι υπόλογοι. 500 ή 120. 500 εκατομμύρια θα μα δώσει και τα έργα στην Αθήνα που κοστίζουν. Έχει αναλάβει να μα δώσει και cash, δηλαδή και λεφτά, αλλά να μα δώσει και τα έργα τη Αθήνα και το μετρό του Εγάλεω. Χωρί να πληρωθεί. Ναι, όχι, αυτό είναι βεβαίω 500 εκατομμύρια είναι το κόστο. Το τίμημα. Εντάξει, εγώ πιστεύω βέβαια ότι είναι πολύ περισσότερα. Τέλος πάντων, ας ήρθαν σε έναν διακανονισμό. Ναι. Αλλά όμως οι υπόλογοι της υπόθεσης Siemens συνεχίζονται. Α, συνεχίζονται. Βέβαια συνεχίζονται. Ο Τζοχατζόπουλος ήταν η επιτροπή της Βουλής για τα υποβρύχια. Πέρασε από τη Βουλή. Καλά, τον στείλαμε εμείς. Εμείς τον στείλαμε. Εσείς τον στείλατε, αλλά δεν κατηγορείτε τώρα για τα υποβρύχια. Κατηγορείτε για το μαύρο χρήμα. Προσέξτε για τα υποβρύχια. Προσέξτε. Κανείς πολιτικός από εδώ και πέρα, επειδή δεν έχουμε αλλάξει το Σύνταγμα για τον νόμο περί ευθύνησης υπουργών, επειδή έπρεπε να γίνει αλλαγή του Συντάγματος και θα γίνει αλλαγή εφόσον πάμε στη Συνταγματική Βουλή. Προσέξτε. Καινούργια που θα γίνει είναι Συνταγματική. Δεν έχει προηγηθεί. Δεν έχει. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα γίνει αλλαγή αυτού του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Μέχρι τότε όμως περάσαμε ένα νόμο, αυτόν τον νόμο που έχει έπιασε τσιμπίτα τον κύριο Τζοχατζόπουλο, για, ξέρετε, για διακίνηση μαύρου χρήματος. Αυτό λοιπόν, κύριε Φελούρη, δεν παραγράφεται. Δεν παραγράφεται τίποτα. Όχι. Εντάξει, όπως καταλάβατε, βάλαμε και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Βάλαμε ότι όλη αυτή η παρέα αποτελούσε μια εγκληματική οργάνωση η οποία έκλεβε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Ναι. Και βάλαμε λοιπόν και παρανομή και διακίνηση μαύρου χρήματος. Οπότε αυτό το δεν παραγράφεται. Είναι κακούργημα και θα δικαστούν. Πιστεύετε ότι ο Τζοχατζόπουλος ήταν μόνος του ή ότι. Όχι, αυτή η οργάνωση μαζί όλοι. Εκτός από αυτού του. Όλοι θα βρεθούν και θα. Από λοιπόν, και ήρθε η ώρα, που έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό στο Πασόκ και στην κοινωνία ο κ. Τζοχατζόπουλος και στην Ελλάδα. Ας πει λοιπόν και τους άλλους συνεργούς του ή να μας πει και ποιοι άλλοι κάναν την ίδια δουλειά σαν και αυτόν, για να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε μια κάθαρση. Πάντως η κάθαρση αρχίζει. Αρχίζει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχετε ελπίδες ότι θα συνεχιστεί ή γιατί λέγεται και το άλλο. Όχι, δεν θα συνεχιστεί. Δεν θα συνεχιστεί μόνο. Όχι, λέγεται ο κ. Τζοχατζόπουλος θα δημευτεί η υπερουσία του. Προσέξτε. Εντάξει, βέβαια, προσέξτε, όχι επαναστατικό δικαίω. Μετά από δικαστικές. Δικαστικές αποφάσεις. Επειδή όμως ο νόμος που. Ξέρετε, ο κ. Τζοχατζόπουλος συνελήφθη με τον τελευταίο νόμο που περιπόθεν έσχεσε πέρασε στη Βουλή. Αυτό ακριβώς. Καταλάβατε. Είναι ο τελευταίος νόμος του Απόστολου Κακραμάνη, τον οποίο ήμουν και εγώ από αυτού που τον είχα απογράψει. Γι' αυτό μίλησα. Θυμάστε ότι μίλησα. Το θυμάμαι. Λοιπόν, το προβάλλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια φορά. Να σα πω δηλαδή ότι έγινε αυτό. Και με αυτό το νόμο ο κ. Τζοχατζόπουλος συνελήφθη. Όπως θα συλληφθούν και άλλοι αυτές τις μέρες. Είδα χθες το βράδυ και κάποιους άλλους μεγαλοεκδότες, οι οποίοι και αυτοί συνελήφθησαν χθες το βράδυ. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή αυτή τη στιγμή η τσιμπίδα του νόμου θα τους πιάσει όλους.
Υπήρχε ένα σύνδρομο τιμωρησίας τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα αυτό το σύνδρομο τιμωρησίας έχει πάψει. Πάβει τουλάχιστον. Αρχίζουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι για την Ελλάδα. Και είδα ότι η Νέα Δημοκρατία βέβαια έβαλε και αρχηγό του ψηφοδελτίου τον κύριο Αθανασίου. Το ο κ. Αθανασίου, στο Επικρατείας, ο κ. Αθανασίου είναι ο βασικός δικαστής των υποθέσεων Siemens και όλα αυτά τα σχετικά, έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι γνώστης. Είναι γνώστης, είναι γνώστης και αλλά ήταν γνώστης και των όλων των άλλων καταστάσεων των παραγεγραμμένων αδικημάτων όταν έκανε ο κ. Καραμαλή στη Βουλή. Τα ήξερε όλα ο κ. Αθανασίου. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι με την εμπειρία όλων αυτών και με αυτά που έχουμε εμείς τώρα τελευταία ψηφίσει, γιατί δεν κάναμε μόνο, δεν κάναμε μόνο λάθη. Υπερθεματίζεται για αυτά την κάθαρση αυτή. Βεβαίως. Αυτό θέλω να σας πω. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα την Ελλάδα, κύριε Φελουρή. Φτάσαμε διότι ειλικρινά υπήρχε ένα μεγάλο πάρτι τα τελευταία χρόνια. Στη Siemens προβλήματα. Με τα ομόλογα προβλήματα. Με τους κουμπάρους προβλήματα. Με το Βαντοφρέδι προβλήματα. Με τα υποβρύχια προβλήματα. Με τον ΟΣΕ προβλήματα. Το σκάνδαλο του χρηματιστήριου, τεράστιο σκάνδαλο. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι παντού υπήρχαν τεράστια προβλήματα. Δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, και το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή είναι σε τεράστια αστάθεια. Οφείλουν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι τα τελευταία χρόνια. Για το τραπεζικό σύστημα, κύριε Φελουρή, έχει τεράστιες ευθύνες. Να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, το τραπεζικό σύστημα είναι αυτό που μας έφερε σήμερα στα διάξοδα. Σε αυτό το σημείο, πάνω, εγώ θυμάμαι μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, είχαν βγει φεϊβολάν από τις τράπεζες και από τον ένα. Ελάτε να σας δώσουμε χρήματα. Ελάτε να σας δώσουμε χρήματα. Δηλαδή... Ο πολίτης μας ακούει τώρα, κύριε Φελουρή, ξέρει πώς βομβαρδιζόταν με τα τηλέφωνα, με τις κάρτες. Ναι, μα λοιπόν, άρα και λοιπόν οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες, πόσα τηλεφωνήματα, να σας δώσουμε χρυσή κάρτα. Να σας δώσουμε. Ζούσανε σε μια φανταστική πραγματικότητα. Ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα. Θα σας πω. Οφείλεται η πολιτική. Η πολιτική και το σύστημα. Και θα σας πω ποιο είναι το σύστημα. Η πολιτική έπρεπε να προστατεύσουν τους πολίτες. Δεν τους προστατεύσανε. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν ήταν ισχυρό. Εγώ, αν θυμάστε. Όχι, γιατί το ξεκινήσαμε πριν. Στις προηγούμενες εκλογές, θα σας πω. Στις προηγούμενες εκλογές είχα πει, γιατί πίστευα, το βλέπαμε. Ήμουν από τους ανθρώπους που, άμα δείτε τις ομιλίες μου, έλεγα Παναγία μου, πάμε στην καταστροφή. Και είχα πει μάλιστα και στον Γιώργο Παπανδρέου τότε να κρατικοποιήσει την εθνική, την αγροτική και το ταμιευτήριο και τα χρήματα που δίνει στις ιδιωτικές τράπεζες που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία τα 30 δισεκατομμύρια και έχουμε δώσει εμείς 30 και θα δώσουμε και άλλα 50 τώρα. Ακριβώς. Να τα διαχειριστούν οι κρατικές τράπεζες για να ξέρουμε πού πάνε, κύριε Φελού. Γιατί τα χρήματα τώρα και τα η δίνουμε... Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι κρατική. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι κρατική η οποία έχει τον έλεγχο. Έχει τον έλεγχο των άλλων τραπεζών. Γιατί λέγεται ότι δεν είναι και κρατική. Έτσι λέγεται στην. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν χορηγεί δάνεια. Όχι. Εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο ανώτερος ελεκτικός μηχανικός του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και ο οποίος είναι ο σύμβουλος του κράτους. Εντάξει. Και ο κρίκος με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο κύριος Προβόπουλος είναι ένας καλός τραπεζίτης, ο οποίος είχε κρούσει τον κοδόνα του κινδύνου και σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, και στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Παπανδρέου. Και είδα και προχθές πάλι που έβγαλε την έκθεσή του, είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις, γρήγορα στις ιδιωτικοποιήσεις, γρήγορα σε όλα αυτά που έχουν υπογραφεί στο μνημόνιο, για να μην μπορέσει να χρειαστεί να πάρει μέτρα τον Ιούνιο. Βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, βέβαια, άρα λοιπόν, όταν γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει να πάρει μέτρα τον Ιούνιο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και να μειωθεί και εκείνος ο φόρος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι δεν πρόκειται να μειωθούν συντάξεις, ούτε οι μισθοί πια άλλο, ούτε το 13ο. Και ο 14ο μισθό που λέει ο κ. Σαμαράς με το ΖΑΠΙΟ 3. Αυτά είναι κατοχυρωμένα, δεν θα φύγουν. Δεν θα γίνει τώρα πια καμία μείωση. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι να εφαρμοστεί το μνημόνιο σωστά, να μην γίνουν λάθη όπως έγιναν στο πρώτο μνημόνιο. Ναι, όχι ο ιστορικό των πολιτών όμως. Όχι. Των συνταξίουχων και των μισθωτών. Όχι. Αν το φέρει ένα μισθωτό. Εδώ κύριε Φελούρη, είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε, δεν θα γίνει μείωση συντάξεων και μισθών. Το είπαμε. Αυτό που λέμε, αν χρειαστεί να πάρουμε κάποια μέτρα, θα πάρουμε βέβαια μείωση των δαπανών του δημόσιου τομέα. Όχι, και πέραν αυτού. Εάν κάποιο παίρνει 5.000 το μήνα. 5.000 το μήνα πια είναι μεγάλο μισθό, κύριε Φίλιππ. Ας δώσει το 1.000. Ναι, σας είπα, δεν υπάρχει πια. Αλλά ο συνταξιούχος που παίρνει 450 ευρώ. Δεν υπάρχει καμία μείωση στις κατώτερες. Και το 50 που άμα του στερήσουμε είναι και το δεκάρικο. Και το δεκάρικο. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν, δεν θα γίνει καμία μείωση στις συντάξεις και στους χαμηλούς μισθούς. Καμία.
Δηλαδή, χαμηλοσταξιούχοι, χαμηλόμισθοι δεν θα υπάρχουν. Να πάρω το θάρρος και να ρωτήσω κάτι, ναι, ναι, το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν μπορείτε να το αναπτύξετε, αλλά έχει ακουστεί κάτι για τον κύριο Βενιζέλο, ότι ήδη συζητάει κάποια πράγματα πολύ σοβαρά για την Ελλάδα στο οικονομικό. Κοιτάξτε, ναι, του έχει δοθεί ευκαιρία. Δεν έχει και τα έχουμε συζητήσει, τίποτα, και αλλά... έχουμε συζητήσει αυτά, ναι, αλλά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Να βγάλουμε και μια είδηση, ναι, έχει βοηθάει. Θα ζητήσει την απάλληψη του χρέους. Δηλαδή, ναι, να χρεω... δηλαδή, ό,τι χρέος έχει η Ελλάδα, ξέρετε, να μην είναι πια διεκδικήσιμο, να μας το χαρίσουν. Ναι. Να πει, ωραία, δεν χρωστάτε τίποτα. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι και εύκολα. Και τότε δεν είναι εύκολα. Φανταστείτε ότι το μνημόνιο τώρα δεν βγαίνει. Θα πρέπει να γίνουν διάφορες διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει το ευρωομόλογο. Αν υπάρξει ευρωομόλογο και μπορούμε και εμείς και δανειζόμαστε με λιγότερο χρόνο. Σχέδιο Μάρσαλ νούμερο 2. Πάλι υπάρχει ένα μίνι Μάρσαλ. Για την καταπολέμηση της ανεργίας και την, προσέξτε, και της κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή, εκτός από το ΕΣΠΑ. Και επιχειρηματικότητα. Άλλο το ΕΣΠΑ. Άλλο το ΕΣΠΑ. Εντάξει. Ναι. Αν θυμάστε την δεκαετία του 50 του μίνι Μάρσαλ, είχε ανάπτυξη μέσα, έτσι. Ναι. Υποδομές. Ναι. Αυτούς τους δρόμους, σε όλα, ναι, τα ναι, κλπ. Ναι. Και μηχανική ανάπτυξη. Και μηχανική ανάπτυξη. Φάγαμε και εμείς κίτρινο τυρί. Θυμάστε τότε και αυτή η πορεία. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Λοιπόν, ξέρω εγώ, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Καινούρια καλύκια. Τόσα πλοία. Αλλά βγήκαν και πλοία. Βγήκαν και πλοία μεγάλα τότε. Δηλαδή, καταλάβατε, γίνανε πολλά πράγματα τότε μαζί. Δηλαδή, στην ουσία, και τότε χάθηκε ένα κομμάτι από την βοήθεια, την αμερικάνικη βοήθεια. Αλλά σήμερα πιστεύω ότι οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να αλλάξουν ρότα απέναντί μας, διότι τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Φελούρη, αυτοί κέρδισαν 50 δισεκατομμύρια από την κρίση στην Ελλάδα. Και να σας πω ότι προθέσει για τη Γερμανία που χρωστάει βέβαια 3,5-3 εκατομμύρια χρωστάει. Μιλάμε τεράστιο ποσό, έτσι. 3 ευρώ. Oh. Αλλά είναι μια πανίσχυρη οικονομία. Yeah, yeah. Δανείστηκε με 0,7 και δάνεισε την Ιταλία που περνάει δύσκολα με 6,6. Δηλαδή πόσο το κογλύφισε. Πόσο το κογλύφισε, έτσι. Yeah. Πρέπει να σταματήσουμε αυτά, κύριε Φελούρη. Αν υπάρχει λοιπόν, θα μου πείτε. Ευρώπη. Γιατί οι Αμερικοί. Μπράβο, γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε Ευρώπη. Ναι, προσέξτε. Όχι, με προλάβατε σε κάτι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, αν και έχουν. Είναι ένα μείγμα λαών και πολιτισμών, ζουν ομογενοποιημένα. Υπάρχει ένα γένο κράτος. Εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα στην Ευρώπη, η οποία πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Εντάξει, έχουμε διαφορετικά, έχουμε διαφορετικά έθνη. Εντάξει, έχουμε διαφορετικά έθνη. Θα πρέπει λοιπόν γρήγορα να προχωρήσουμε σε ομογενοποίηση. Να, δηλαδή, όπως είναι σε καντόνια. Ή ξέρω εγώ, ομόσπονδες δημοκρατίες. Όπως είναι, είναι το ομόσπονδο κράτος της Αμερικής, είναι και το κεντρικό κράτος. Υπάρχουν όμως πολιτείες. Οι οποίες είναι ανεξάρτητες εσωτερικά. Μπορεί να γίνει και έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα. Αλλά όταν πτώχευσε η Καλιφόρνια, δεν θυμάμαι ποιο. Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια. Ήρθε το κεντρικό. Ήρθε το κεντρικό. Πάρτα. Πάρτα. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Έτσι. Πρέπει να γίνει. Και εδώ η κυρία Μέρκελ το εκμεταλλεύεται πολύ. Θα πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή πλεύση στην Ευρώπη στα πλαίσια τη διοίκηση των κρατών. Δηλαδή η Γαλλία φαίνεται ότι πηγαίνει πια στο σοσιαλδημοκρατία. Φαίνεται ότι υπάρχουν και η Ολλανδία και η Αυστρία και έρχεται και η Γερμανία. Και δηλαδή και η κυρία Μέρκελ, ο συνασπισμός της κυρίας Μέρκελ δεν θα σταθεί του χρόνου, θα γίνει ένας άλλος συνασπισμός όπως γίνει η Πιστρέντερ. Θα μα πρέπει λοιπόν ότι να αλλάξει. Τώρα έχει εκλογές σε δύο μικρά κράτη. Θα αλλάξει. Αλλάζει αυτό. Και κοιτάξτε, εκεί χάνει. Ναι, αλλάξει, ναι, θα αλλάξει αυτό. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα πάμε σε πιο φιλικές δράσεις απέναντι στους πολίτες. Στους Ευρωπαίους. Ευρωπαίους πολίτες, ναι. Άρα λοιπόν εκεί δεν μπορούμε κι εμείς, αν κρύβασαν ένα άνθρωπο που λέει να μας ξεχάσουν και τούτη τη φορά. Δηλαδή, εγώ σήμερα είδα ένα. Δηλαδή ότι θα γίνουν αλλαγές στην Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθήσει αυτές τις αλλαγές, δηλαδή να συμμετάσχει σε αυτή την αλλαγή, ξέρετε, στάσης που θα γίνει και στις άλλες χώρες. Είδα ένα σποτ μικρό για μια πολύ γνωστή ηθοποιός στην Αμερική, η οποία βγήκε και είπε: Είμαι Ελληνίδα, αλλά τι είπε πρώτα. Σας μιλώ ειλικρινά, ανατρίχιασα, δάκρυσα. Με τον τρόπο που το είπε, δηλαδή έχει ξεκινήσει, ξέρετε, αυτό το κίνημα της ελληνικής αγάπης. Ναι, κοιτάξτε, οι ξένοι αγαπάνε την Ελλάδα, γιατί αναγνωρίζουν στην Ελλάδα όλο τον παγκόσμιο πολιτισμό. Τα είπε όλα, ναι, αυτά. Κοιτάξτε, δείτε. Δηλαδή, όπως είπε κάποια μέρα κάποιος, το πυθαγόριο θεώρημα ελληνικό είναι. Και αν ξέρω εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε το ίντερνετ και τα λοιπά, εμείς το πληρώνουμε. Το πυθαγόριο θεώρημα το πλήρωσε κανείς. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν κουλτούρα και ειδικά ο δυτικός κόσμος, αυτό το αναγνωρίζει στην Ελλάδα και δεν θέλει η Ελλάδα. Εγώ ψάχνω να. Δεν θέλει η Ελλάδα, κύριε Φελούρη, να μπορέσω να πάρω το σποτ αυτό, να το προβάλλω συνέχεια για να δακρύσει λιγάκι. Να τονώσετε και λίγο το αίσθημα του ελληνικού λαού και των λακώνων. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι
αυτοί οι λαοί έχουν, αισθάνονται το δέος και θαυμάζουν τους Έλληνες, όχι μόνο σε φιλοσοφικό επίπεδο, στον Πλάτωνα, Σοκράτη, Αριστοτέλη, όλους αυτούς τους μεγάλους φιλοσόφους, αλλά και για όλο αυτό το καταπληκτικό κατασκεύασμα από ιδέες, από δράσεις, από κουλτούρα που έβγαινε έξω και βγαίνει έξω. Λοιπόν, μα προσέξτε, και οι 300 του Λεωνίδα από την αρχαία Ελλάδα διαφεντέψανε την Ευρώπη. Ναι, όχι, μα διαφεντέψανε την Ευρώπη. Σταθήκαν υπέρ της Ευρώπης. Αυτό ήταν οι οποίοι. Διαφεντέψανε. Ναι, αυτοί ήταν οι οποίοι την προστατεύσανε. Ακριβώς. Και ιδιαίτερα η μάχη του Μαραθώνα. Και η μάχη του Μαραθώνα, αλλά και των πολιτισμών. Και οι Θερμοπύλες. Ναι, και των πολιτισμών. Καταλάβατε λοιπόν. Και σε αυτά τα ξέρουν. Ξέρετε, οι λαοί αυτοί έχουν ανεπτυγμένο το συνέστημα το πολυπολιτισμικό. Δηλαδή, είναι λαοί οι οποίοι έχουν υψηλή κουλτούρα, διαβάζουν, ενημερώνονται. Και αυτά, και αυτά, να ξέρετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι τα εκτιμούν αφάνταστα. Και ξέρετε, όλα αυτά συσσωρεύονται. Τα εκτιμούν αφάνταστα. Ξέρετε, αυτό που δεν εκτιμιέται και δεν το εκτιμούν είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι τεχνοκράτες που ασχολούνται σήμερα με την οικονομία. Ξέρετε, κύριε Φελούρη, γιατί μένουν απ' έξω οι αξιόλογοι άνθρωποι των επιστημών και των γραμμάτων. Διότι αυτή τη στιγμή. Ενώ θα έπρεπε να είναι οι γείτονες. Ακριβώς αυτή τη στιγμή είμαστε σε πόλεμο. Υπάρχει ένας παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος. Η Ελλάδα μας είναι το 1,7 προσέξτε, το 100, του 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε τι είναι. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Αλλά παρόλα αυτά, και παρόλα αυτά, σαν ιδέα, προσέξτε, όχι μόνο, σαν ιδέα μας πρώτη, αλλά προσέξτε, αυτή η οικονομία του 1,7 κινδυνεύει να τεινάξει το οικοδόμημα, το χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα του κόσμου στον αέρα. Γι' αυτό και προθές. Εγώ ήρθα, βρήκα, έκανα την περιοδία μου στο Μιστρά, στα χωριά του Πτέως Δήμου Μιστρά και είδα μια εξαιρετική κυρία, η οποία έχει έρθει από το μεγάλο καναδικό κανάλι να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και τις εκλογές στην Ελλάδα. Και με παρακάλεσε να της δώσω μια συνέντευξη, θα της δώσω μια συνέντευξη, διότι ο Καναδάς και όλα τα κράτη ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών. Εμάς πάντως θα μας βλέπουν συνέχεια στον Καναδά. Ναι, θέλω να σας πω, ναι, εμείς βάλουμε το ελληνικό στοιχείο. Το ενδιαφέρον του Καναδού πολίτε. Όχι, θα μας βλέπουν την εκπομπή μας. Ναι, όχι, θέλω να σας πω. Ναι, οι Καναδοί πολίτες όμως δεν ξέρουν ελληνικά. Εμείς μιλάμε για την ομογένεια. Μιλάμε για την ομογένεια, ναι. Η κυρία αυτή. Αχ, είναι για τους Καναδούς. Γιατί σε ενδιαφέρει αυτό. Σωστό. Προσέξτε, στο Μνημόνιο 2, η κυρία Μέρκελ, ο κ. Σαρκοζή, ο κ. Ομπάμα και όλο το παγκόσμιο οικονομικό κατεστημένο παρακολουθούσε την εξέλιξη στη Βουλή. Ναι, ανελιπώς μάλιστα. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι αστεία πράγματα. Έχετε καταγραφεί όλοι οι βουλευτές. Ναι, γι' αυτό θέλω να σας πω λοιπόν ότι Δευτέρα το πρωί θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα για να μπορέσει να συζητήσει και να διαπραγματευτεί το μέλλον της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία 6 Μαΐου, κύριε Φελούρη. Δεν είναι αστεία. Το μέλλον της Ελλάδος διακυβεύεται το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι ακόμη δεν έχουμε ξεφύγει την εκλογοπία. Θα πρέπει λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση στις 6 του Μαΐου να προκύψει μια κυβέρνηση πολύ ισχυρή, μπορεί να υπάρχει συνασπισμός κομμάτων που θα κάνει την επόμενη κυβέρνηση, γιατί έτσι φαίνεται ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Έτσι δείχνει. Λοιπόν, για να διαπραγματευτεί όλα αυτά τα δύσκολα, για να μπορέσει να δρομολογήσει όλες αυτές τις δράσεις που θα βγάλουν την Ελλάδα από το τέλμα. Προσέξτε, έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού. Φτάσαμε. Έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού. Μετά από το PSI. Υπάρχει πάτος. Πιστεύω ότι πια υπάρχει πάτος και γι' αυτό σας λέω υπάρχουν και δράσεις πια. Ότι ξέρετε το χρέος, να εξαλειφθεί το χρέος, να γίνουν κάποιες άλλες δράσεις. Θα δώσουν την ευκαιρία σε μια οικονομία η οποία δεν παράγει τίποτα, η οποία έχει αρνητικό ισοζυγείο συναλλαγών. 50 δισεκατομμύρια, κύριε Φελούρη, εισάγουμε, 30 εξάγουμε. Θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να αυξήσει την παραγωγικότητά της, να γίνουν επενδύσεις, επιχειρηματικότητα, να δούμε πού θα πάμε με το πρόγραμμα Ήλιος, να δούμε πού θα πάμε τα φωτοβολταϊκά, πού θα πάμε την πράσινη ανάπτυξη, να δούμε τι γίνεται με το φυσικό αέριο, με το φυσικό πλούτο της Ελλάδας, τι γίνεται με τον τουρισμό μας, τι γίνεται με την ναυτιλία μας. Σημαντικότερο. Δηλαδή, αυτά θα πρέπει να τα αναδείξουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να βάλουμε την Ελλάδα στην τροχιά της ανάπτυξης και στην τροχιά πια της. Όμως, της εξόδου από μια επικείμενη απειλούμενη χρεοκοπία. Επειδή δεν είσαστε απλώς ένας βουλευτής ή ένας γιατρός, είσαστε και καθηγητής. Και ξέρουμε ότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει να έχετε μαθητές, φοιτητές μπροστά σας. Έτσι και η πολιτική με όμικρο γιώτα, εσείς όλοι. Λέω σε όλα τα παιδιά της Λακωνίας, ναι,
να πιστέψουν τούτη φορά περισσότερο από κάθε φορά ότι θα υπάρξει και ειδική μέρημνα για την νεολαία της Ελλάδος που τη χάνουμε, μας φεύγουν, πάλι στο εξωτερικό, δεν έχουμε θέση εργασίας, ότι τούτη φορά θα υπάρξει και ειδική μέρημνα από αυτό που ζητούμε, δηλαδή αυτό το μήνυμά σας, να το δώσουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας, αύξηση επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Αν αυτό το πακέτο χρημάτων πέσει σταδιακά και είναι, προσέξτε, επιτηρούμενο, και κάποιοι βέβαια θα το επιβλέπουν, γιατί είπε να μην υπάρχουν πάλι μεγαλοκαρχαρίες, κύριε Φεβρούλη, και τα πάντα λεφτά. Αν μου επιτρέπετε. Γιατί φάγαμε τα λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Φάγαμε το πακέτο Ντελόρ, φάγαμε το άλλο πακέτο Ντελόρ, φάγαμε το πακέτο Σαντέρ, φάγαμε, ξέρω εγώ, το 7, όλο το 7, φάγαμε όλα τα πακέτα στήριξης, χαθήκανε στην Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός ζούσε σε μια εικονική πραγματικότητα και όταν η φούσκα έσκασε, αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε λοιπόν αίωροι να αιωρούμε, θα ξέρω εγώ, πρώτου γκρεμού, και πάμε λοιπόν, ξέρετε, με ένα τέτοιο ασταθές. Να μας παίρνουν οι άνεμοι. Οι άνεμοι, ακούστε, σε ένα σταθές, ξέρετε, ξέρω εγώ, πέταγμα του πελαργού, έτσι, που κάνει αυτό, ξέρετε, πατάω, δεν πατάω. Και η Ελλάδα λοιπόν βρέθηκε πρώτου χείλους του γκρεμού, γιατί εμείς δεν είχαμε πάρει τα μέτρα μας. Πέρασαν δισεκατομμύρια ευρώ από τα χέρια μας και δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Και η πολιτική εξουσία, κύριε Φελούρη, η πολιτική εξουσία και οι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν τις ευθύνες τους. Έχουν ευθύνες. Εγώ δεν το λέω για να λακίσω τώρα εδώ. Έχουν τεράστιες ευθύνες. Εγώ θέλω να σας, έτσι για να ολοκληρώσουμε και μία συζήτησή μας, γιατί θα σας παρακολουθήσουμε και στην ομιλία σας που ήδη έχετε κάνει στην στη Σπάρτη, είναι η μέρα Σάββατο άλλωστε, θέλω να μου πείτε το εξής: όσα και να μου λέτε για ανάπτυξη και για το ένα και για το άλλο, εάν το κράτος δεν σταματήσει αυτή τη γραφειοκρατία και αυτού του είδους την καθυστέρηση, την αυτό προβλέπει το μνημόνιο. Δηλαδή μιλάμε, είναι τραγική κατάσταση. Θέλεις να πάρεις μια υπογραφή για κάτι, ένα άλλο πράγμα. Κύριε Φελούρη, το πρώτο ζητούμενο της κυβέρνησης που θα βγει στις 6 του Μάη θα πρέπει να κάνει αναδιοργάνωση του κράτους. Δεν υπάρχει κράτος. Γιατί δεν βγάζετε ένα νόμο, είναι, λοιπόν, το κράτος, ένα κοιτάξτε, νόμο είναι, ζει να μπορεί να καταγγείλει ο πολίτης ότι, ξέρετε, πήγα στην τάδε υπηρεσία και με καθυστερούν αδικαιολόγητα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Ότι το κράτος πρέπει να διοργανωθεί και πρέπει όλοι να αξιολογηθούμε, όλοι μας. Μόνο με τιμωρία. Δεν μπορείς να τον διώξεις. Θα πρέπει να αξιολογηθούμε όλοι μας. Έτσι. Και αν ο κύριος Φελούρης κάνει για το πόστο που είναι, να μείνει. Αν δεν κάνει, να πάει σπίτι του. Να πάει σπίτι του. Και ο Γρηγοράκος. Το ίδιο. Έτσι. Εντάξει. Και όχι να μπουν να αρχίσουν πάλι να λέμε τα ροσφέτια μας και το ένα και το άλλο, ότι έβαλε στον Γρηγοράκο να κάνει το fast track. Τούτη φορά, προσέξτε, δεν πάει άλλο, δεν έχουν περιθώρια. Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Και για να προχωρήσει θα πρέπει να γίνουν βαθιές τομές στο κράτος. Με ένα, μόνο ένα νούμερο σας λέω, για να το ακούσουν οι συμπολίτες μας. Το 2002 το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα ήταν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2008, τέλειο 2008, 8,6 δισεκατομμύρια. Σχεδόν. Δηλαδή αυτό το πάρτι τελειώνει. Πάνε. Όχι μόνο στην υγεία, όχι μόνο στην παιδεία, όχι μόνο στην πολεοδομία, όχι μόνο στις εφορίες, όχι μόνο στην παραπαιδεία και στην αυτοδιοίκηση. Επιτέλους, θα πρέπει να γίνει ένας μεγάλος αγώνος για τη φοροδιαφυγή. Εάν καταφέρουμε και πατάξουμε τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, που είναι 15 δισεκατομμύρια το χρόνο, τότε λοιπόν το κράτος θα σταθεί στα πόδια του. Να σας πω και κάτι άλλο. Απλώς το αναφέρω, δεν θέλω να μου το συζητήσετε, γιατί άλλωστε θα τα ξαναπούμε. Θα σας ακούσουμε μετά και την ομιλία που θα κάνετε. Οπότε, θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί δεν ελαστικοποιούν τα πράγματα, έχει ποιος μαγαζάτορας ή ποιος επιχειρηματίας έχει φορολογική ενημερότητα ή ασφαλιστική ενημερότητα. Το 60% δεν έχουν. Και λοιπόν, πώς θα προχωρήσω εγώ όταν μου χρωστάνε 30.000 και δεν μπορώ να πάρω. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις και έχει ήδη διευθετηθεί το θέμα. Δηλαδή, λέγαμε το εξής. Ζητάμε να πάρουμε από τους ανθρώπους χρήματα, κάθε στιγμή εμείς ήδη τους χρωστάμε. Δηλαδή, ένα κράτος το οποίο ήταν αναξιόπιστο. Και δεν μου χρωστάει το κράτος. Αναξιόπιστο τελώς.
το ευρύτερο δημόσιο. Ναι, 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 λοιπόν. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, οι πολίτες που ήταν συνδιαλλασσόμενοι με το κράτος δεν τους πληρώνει το κράτος, γιατί είναι, το κράτος είναι. Αλλά και δεν δέχεται και συμψηφισμό. Και μετά δεν δέχεται συμψηφισμό και λέει, έχουμε βρει τύχη συμπολίτε μα οι οποίοι έχουν ένα στογραφείο και λέει, βοηθήστε με, εγώ έχω μια περιουσία Α και μπορώ αυτά να τα πληρώσω. Δεν μπορώ να πουλήσω. Μου χρωστάει το κράτος τόσα, δεν μου τα δίνει και μου ζητάει αυτά που του χρωστάω να τα δώσω. Έτσι. Λοιπόν, καταλάβατε, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια λογική σε όλα αυτά. Και από αυτή τη λογική λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα έλλειμμα. Εγώ στο Γρηγοράκο, στο πρόσωπο του Γρηγοράκου και στην οντότητα του Γρηγοράκου, τώρα που είσαστε και μαζί στο συνεργάζεστε έτσι πολύ στενά και με τον κύριο Βενιζέλο, θέλω να πιστεύω ότι θα τα πολεμήσετε αυτά τα πράγματα. Από τον κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ενημερώνω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του. Το δεν θα τον κουράζω. Ήδη την Παρασκευή του έδωσα, χθες, του έδωσα δύο κείμενα για την αγροτική ανάπτυξη και για την παιδεία. Ωραία. Εμπεριστατωμένα πράγματα. Του προτείνω μέσα, εκτός από το. Το νομοσχέδιο που πέρασε η κυρία Διαμαντοπούλου στην παιδεία, το οποίο είναι πραγματικά ένα καλό νομοσχέδιο, του προτείνω ότι πρέπει να πάμε στην κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων. Θα πρέπει να το δούμε. Και για την αγροτική οικονομία, του λέω να καταργήσει όλες τις ενώσεις και όλους τους συνεταιρισμούς. Όχι, εταιρείες. Προσέξτε και να γίνουν ανώνυμες εταιρείες. Ανώνυμες εταιρείες. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να μπούμε σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης πια. Διαφορετικό. Του τα έχω δώσει λοιπόν στα χέρια του. Θα τα δει, θα τα αξιολογήσει με τους συνεργάτες του και πιστεύω να ακούσουμε πολύ γρήγορα σύντομα νέα στις ομιλίες του που τα κάνει ανά την Ελλάδα. Να πάμε να δούμε την ομιλία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι. Δεν χαιρετιόμαστε, θα τα πούμε πάλι. Έχουμε άλλη μια φορά. Βέβαια.